Καλησπέρα. Χαίρετε. Το απόψινό μας vlog είναι πολύ ενδιαφέρον για εμένα τουλάχιστον, επειδή αφορά το θέμα που θα ήθελα να πραγματευτεί το επόμενο μου βιβλίο. Τις σχέσεις μεταξύ μητέρων, μητέρας και γιου, πεθεράς και νύφης, τα ειδιπόδια συμπλέγματα και όλα αυτά. Κάτω από το βίντεο με τίτλο «Εκμετάλλευση ενήλικων παιδιών από μία κοπέλα γράφει τα εξή ακόλουθα. Είστε πολύ γλυκιά. Ευχαριστώ, αγάπη. Α, παρόλο που αυτά που λέω σε αυτό το βίντεο δεν είναι γλυκά. Αυτό που λέτε στο βίντεο το βλέπω στην οικογένεια του φίλου μου. Συγκεκριμένα στη μητέρα του. Και ομολογώ πως είναι ένα από του σημαντικότερου λόγου που σκέφτομαι να μην προχωρήσουμε παρακάτω τη σχέση μα σε γάμο και δημιουργία τη δική μα οικογένεια. Είναι πολύ καλό παιδί ο φίλος μου και δεν το βλέπει. Βγαίνω εγώ η παράξενη ή η κακιά της υπόθεσης, αλλά δυστυχώς βλέπω πόσο η μητέρα του τον εκμεταλλεύεται οικονομικά και πόσο ζηλεύει με τις ωραίες στιγμές του ίδιου της του γιου. Αποφεύγω πλέον να δημοσιεύω ωραίες φωτογραφίες από ταξίδια κλπ. για να μην πεταχτεί και αρχίσει τα κακεντρεχή σχόλια. Δεν το έχω βιώσει ποτέ από τους δικούς μου γονείς και πραγματικά έχω σοκαριστεί. Προσπαθώ να δω πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, αλλά όσο ο ίδιος της ο γιος δεν το καταλαβαίνει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό και ούτε θα ήθελα να δημιουργήσω θέμα μεταξύ μητέρας και γιου και ούτε και μπορείς να δημιουργήσεις θέμα μεταξύ μητέρας και γιου. Οτιδήποτε κάνεις, αν δεν κάνει αυτός κάτι από μόνος του, θα κάνει ακόμη πιο έντονη αυτή τη στενή συναισθηματικά σχέση τους. Από συνομιλίε του έχω καταλάβει πω η μαμά του τον έχει μεγαλώσει, υπενθυμίζοντα του πόσε θυσίε έχει κάνει για εκείνον και ότι τι έχει υποχρέωση. Η δική μου μαμά, που δεν έχει καμία σχέση με αυτή την κατάσταση την οποία τη βλέπω ως αρρωστημένη, με θεωρεί υπερβολική. Αλλά φοβάμαι πως αυτό δεν θα αλλάξει και θα πρέπει να το υποστώ για πάντα. Πιστεύετε πως υπάρχει ελπίδα στον ορίζοντα ή θα πρέπει να τρέξω μακριά να γλιτώσω από μια παρεμβατική γυναίκα που αύριο μεθαύριο ίσως γίνει η πεθερά μου. Άνεμο στη βράκα σου και αέρα στα μπανιά σου λέμε στην Κύπρο. Βουρ να γλιτώσεις, φύγε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Τα τακούνια σου να χτυπάνε στο ποπόσο όσο τρέχεις. Φύγε να γλιτώσεις. Μπορεί η μητέρα σου να σε θεωρεί υπερβολική, αλλά φαντάζομαι ότι σε θεωρεί υπερβολική επειδή δεν έχει παρόμοια πείρα με αυτήν που δυστυχώς έχεις αποκτήσει εσύ. Είναι πολύ δύσκολη η θέση μιας νέας γυναίκας όταν αντιλαμβάνεται ότι ο ερωτικός της σύντροφος είναι περισσότερο προσκολλημένος και περισσότερο πιστός και αφοσιωμένος στη μητέρα του σε μια μορφή συναισθηματικής αιμομιξίας παρά στην κοπέλα του είμαι και εγώ αγορομάνα. Έχω και εγώ ένα γιο, ο οποίο θα γίνει 24 χρόνων τον Αύγουστο. Είναι εύκολο για μια γυναίκα που μεγαλώνει ένα αγόρι, ειδικά αν αυτή η γυναίκα δεν έχει καλή σχέση με το σύζυγό της ή αν είναι μονογονιός, είναι εύκολο να παρασυρθεί από την εύκολη λύση να χρησιμοποιήσει το γιο της ως υποκατάστατο συντρόφου. Αυτό το έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το θέμα και ονομάζεται συναισθηματική αιμομιξία. Δεν μιλάμε για την α, σωματική πράξη, αλλά μιλάμε για το ότι μία γυναίκα βλέπει το παιδί της όχι ως παιδί της καθαρά, αλλά και ως συναισθηματικό της σύντροφο. Οπότε είναι φυσιολογικό, άμα είσαι κολλημένη πάνω στο γιο σου και άμα είσαι κρεμασμένη πάνω από το γιο σου και άμα θεωρείς ότι ο γιο σου σου χρωστάει ευγνωμοσύνη επειδή τον γέννησες και τον μεγάλωσες κάτι που ήταν καθαρά δική σου απόφαση. Δηλαδή είναι παράλογο να θεωρούμε τα παιδιά μας μας χρωστάνε ευγνωμοσύνη. Εγώ τώρα για παράδειγμα που έχουμε υιοθετήσει το σκυλάκι μας, το λάκι, να του πω αύριο έρα ελάκι γιατί δάγκωσε την παντόφλα μου, γιατί έκανε αυτή τη ζημιά επειδή εμεί υιοθετήσαμε και σε πήραμε και σου δώσαμε αγάπη. Εμεί αποφασίζαμε να τον υιοθετήσουμε. Τη στιγμή που αποφασίζει να υιοθετήσει ένα παιδί ή να γεννήσει ένα παιδί, ακόμη και να υιοθετήσει ένα κατοικίδιο όπω σε αυτήν την περίπτωση, οφείλει να σκάσει και να κολυμπήσει. Σκάσε και κολύμπα, λέω στο βιβλίο μου. Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, που κυκλοφόρησε το 2017 που σου εκδόθηκε ψυχογειό. Σκάσε και κολύμπα. Άρα η μητέρα του φίλου σου οφείλει να σκάσει και να κολυμπήσει. Να το πάρει απόφαση ότι ο γιο τη δεν τη ανήκει, ότι ο γιο τη δεν είναι ο δικό τη boyfriend, ο δικό τη φίλο. Ερωτικό ερωτικός σύντροφος, το αγόρι της, ότι ο γιος της είναι το δικό σου αγόρι, είναι ο δικό σου boyfriend. Προφανώ η μητέρα του αγοριού σου δεν θέλει και δεν μπορεί να τα καταλάβει όλα αυτά. Γιατί αν τα καταλάβει, σημαίνει ότι θα πρέπει να σπάσει ένα φαύλο κύκλο συναισθηματική εξάρτηση από το γιο τη. Ένα φαύλο κύκλο στον οποίο κρύβει τα πραγματικά τη προβλήματα, εστιαζόμενη πάνω στη σχέση τη με το γιο τη. Δηλαδή, χρησιμοποιεί τη σχέση τη με τον γιο τη μια γυναίκα η οποία είναι τόσο πολύ προσκολλημένη πάνω στο γιο τη και παρεμβατική και του προκαλεί τύψει και ενοχέ. Και του λέει ότι τη χρωστάει ευγνωμοσύνη και της χρωστάει χάρε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Κάνει αυτό το πράγμα για να αποφύγει να αντιμετωπίσει του εσωτερικού τη δαίμονε, που αυτή ίσω είναι η μοναξιά τη, ίσω είναι τα τραυματικά παιδικά τη βιώματα. Ίσως είναι ο κακοποιητικός της γάμος ή ο νεκρός της γάμος που πρέπει να τον εξοραίσει ή να τον διακόψει ή να χωρίσει ή ε, η σχέση της με τον εαυτό της την οποία πρέπει να βελτιώσει ούτως ώστε να μπορεί να είναι καλά μόνη της και να μην χρειάζεται να προσκολάται και να εξαρτάται από όλους ανθρώπους. ανθρώπου. Ε, δεν είναι κάτι εύκολο να το κάνεις αυτό το πράγμα γιατί σημαίνει η ανάληψη προσωπικής ευθύνη. Η μητέρα εκείνη η οποία θα αναλάβει την ευθύνη του εαυτού τη και θα προσπαθήσει συνειδητά να μην συνεξαρτάται από το γιο τη, να μην είναι εξαρτημένη από το γιο τη, να μην κάνει το γιο τη συνεξαρτόμενο τη ή την κόρη τη, αυτή η γυναίκα σημαίνει ότι αυτόματα αποφασίζει να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού τη και να αναλάβει τα δικά τη προβλήματα, να τα λύσει η ίδια, παρά να μεταθέτει την ευθύνη πάνω στου άλλου. Γιατί όταν λε τα παιδιά σου, μου χρωστά. Είσαι υποχρεωμένη υποχρεωμένο σε μένα, γιατί εγώ σε έχω μεγαλώσει, γιατί εγώ έχω θυσιαστεί για σένα, γιατί εγώ έχω κάνει το άλλο, έχω κάνει το άλλο, σημαίνει ότι δικιά σου την ευθύνη του δικού σου του εαυτού τη φορτώνει πάνω στα παιδιά σου που δεν του ανήκει αυτή η ευθύνη, γιατί δεν αποφάσισαν τα παιδιά σου να σε γεννήσουν. Εσύ αποφάσισε να του γεννήσει. Και είναι μια πολύ συνειδητή διαδικασία για δηλαδή, να δηλαδή. Δεν να μην μιλάμε βλακίε τώρα. Πάρα πολύ συνειδητή. Το συνειδητοποιήσω ότι φέρνει ένα παιδί στον κόσμο. Πε ότι έγινε η σύλληψη χωρί να το θέλει, ή έγινε τυχαία, ή δεν έγινε με προγραμματισμό. Έχει εννιά μήνε μπροστά σου να συνειδητοποιήσει ότι φέρνει παιδί στον κόσμο και μάλιστα παρόλο που εγώ δεν είμαι τη απόψεω αυτή ή τη απόψεω τη διακοπή κοίηση, είμαι τη Υπάρχει ακόμη και επιλογή τη διακοπή κοίηση για τι γυναίκε που δεν θέλουν να φέρουν παιδί στον κόσμο, έστω και αν έχουν μια προγραμματιστική εγκυμοσύνη. Από άποψη ψυχολογική και ψυχολογική εντυμότητα απέναντι στα παιδιά, ίσω είναι καλύτερο να κάνει μια διακοπή κοίηση στην αρχή τη εγκυμοσύνη, παρά να φέρει ένα παιδί στον κόσμο, να συνεχίσει να το κακοποιεί ψυχολογικά και συναισθηματικά, να εξαρτάσει από εκείνο το παιδί και να δημιουργεί ηθικέ υποχρεώσει του παιδιού εναντίον σου, οι οποίε δεν είναι αναμενόμενε και δεν είναι φυσιολογικέ από τη σχέση μάνα γιου. Μάνα και ανήλικου γιου. Ούτε μάνα και ανήλικου γιου. Σε καμία περίπτωση τα παιδιά μα δεν τα κάνουμε για να μα γιατροπορέψουν, δεν τα κάνουμε για να μα αγαπήσουν, δεν τα κάνουμε για να μα δώσουν πράγματα, τους τα κάνουμε για να του δώσουμε πράγματα. Λοιπόν, ε, ε, για μένα είναι αδιανόητο κάτι τέτοιο. Εγώ, για παράδειγμα, αυτέ τι μέρε είμαι σκασμένη μεταξύ μα, ε, μην το πείτε πουθενά, <laughs> μόνο οι μερικέ χιλιάδε το βίντεο. Είμαι σκασμένη γιατί ήμουν για 6 μήνε στο εξωτερικό και ήμουν ανώνυμο και πέρασα ήσυχα, ήρεμα και ωραία. Και τώρα που έχω επιστρέψει στην Κύπρο, τα Σαββατοκύριακα έχουμε γεμάτο σπιτικό. Είναι και τα παιδιά μου και οι φίλοι του. Και νιώθω ότι καταπιέζομαι γιατί προτιμώ να είμαι μόνιμο και να κάνω τα πράγματα που μου αρέσει να κάνω μόνιμο. Όχι ότι δεν αγαπάω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω ότι είναι μεγάλη. 24 ο ένα, 21 οι άλλοι. Είναι μεγάλη. Για να πρέπει να του φροντίζω εγώ. Όταν ήμουν τα παιδιά μου. Ο γιο μου τεσσάρων και η κόρη μου ενάμιση όταν χώρισα, μου είχε πει η μάνα μου. «Ε, τώρα που χώρισε, θα ασχοληθεί με τα παιδιά σου και θα βάλει όλη σου την ενέργεια εκεί και μην ψάχνει να έχει προσωπική ζωή, τα παιδιά σου και τα μάτια σου. Γιατί τη είπα, Θέλει να παυτώσω τα παιδιά μου ψυχολογικά. Θέλει να καταστρέψω τα παιδιά μου. Θέλει δηλαδή να ικανοποιούμε εγώ συναισθηματικά από τα παιδιά μου και τα παιδιά μου να μεγαλώσουν εξαρτημένα σε μένα και να μην μπορούν να έχουν δική του προσωπικότητα, να μην μπορούν να έχουν δική του προσωπική ζωή, να μην μπορούν να πάρουν αποφάσει για τον εαυτό του και μια ζωή να με κουβαλάνε εμένα βάρο. Εγώ, άχθο αρούρη, δεν γίνομαι βάρο τη γη. Είναι ντροπή να γινόμαστε βάρο σε άλλου ανθρώπου, όποιοι και αν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είτε του γεννήσαμε, είτε του υιοθετήσαμε, είτε του ευεργετήσαμε, είτε όχι. Αξιοπρέπειο ο καθένα να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του. Και δεν ακολούθησα τη συνταγή τη μάνας μου. Υπήρξα βέβαια πάρα πολλά χρόνια σύγκολ, αλλά υπήρξα single από επιλογή, επειδή δεν έβρισκα, δεν συναντούσα τον κατάλληλο άνθρωπο για να είμαι μαζί, και όχι επειδή είχα την προσοχή μου στα παιδιά μου. Έχω πληρώσει δεκάδε χιλιάδε λίρε, γιατί εγώ έχω φτάσει και τον καιρό τη λίρα, Είμαι 46 χρονών σχεδόν. Έχω πληρώσει, έχω πληρώσει δεκάδε χιλιάδε λίρε σε babysitter να προσέχουν τα παιδιά για να βγαίνω έξω τα Σαββατοκύρια όταν τα παιδιά μου ήταν μικρότερα, γιατί θεωρούσα ότι η ενήλικη μητέρα οφείλει να έχει τη δική τη ψυχαγωγία, τη δική τη ενήλικη ζωή, τη δική τη παρέα, του δικού τη ενήλικε φίλου και να μην είναι προσκολλημένη πάνω στα παιδιά τη. Άρα εγώ δεν μπορώ να ταυτιστώ με τη μητέρα του φίλου σου. Ελπίζω και εύχομαι αν. Ποτέ στείλει γράμμα η κοπέλα του γιου μου να μην πει τα ίδια για μένα. ή να πει κάτι παρόμοιο. Εγώ προσπαθώ να μην παρεμβαίνω στη ζωή των παιδιών μου, προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν πιο απαλή, όσο το δυνατόν πιο διακριτική, γιατί λέω είναι η δικιά του ζωή, είναι η δικιά του ώρα να ζήσουν. Και όπω όταν ήμουν εγώ στην ηλικία του, ήθελα να με αφήσουν ήσυχη να ζήσω όπω θέλω, όπω ήθελα, που δεν με άφηναν, εγώ θα αφήσω τα παιδιά. Λοιπόν, έχει σωτηριό φίλο σου, όχι. Από τη στιγμή που από μόνο του δεν αντιλαμβάνεται και δεν καταλαβαίνει την παρεμβατικότητα τη μάνα του και την παθογένεια τη μεταξύ του σχέση, δεν έχει σωτηρία κόρη μου. Εάν τώρα που είσαστε στι αρχέ τη ερωτική σα σχέση, που είσαστε στα μέλια και στου έρωτε, τα βάζει μαζί σου και σε θεωρεί υπερβολική επειδή λε τα αυτονόητα για τη μάνα του, τι θα γίνει μετά. Μ? Τι θα γίνει μετά. Ένα άνδρα, ο οποίο είναι Συνδεδεμένο συναισθηματικά, αιμομιχτικά με τη μάνα του, ο οποίο έχει υπερβολικά στενή σχέση με τη μάνα του, ένα άνδρα Ιδίποδα. Ο Ιδίποδα ήταν ένα χαρακτήρα από την αρχαία ελληνική τραγωδία. Ο μύθο του Ιδίποδα, που χωρί να το γνωρίζει, σκότωσε τον πατέρα του και παντρευτεί και τη μάνα του. Και ο Φρόιτ ήταν ο πρώτο στην ιστορία τη ψυχολογία ο οποίο έχει αναφέρει το σύνδρομο του Ιδίποδα που αναφέρεται στα αγόρια τα οποία είναι προσκολλημένα με τη μητέρα τους φυσικά σε κάποια ηλικιακή φάση και όταν μετά μεγαλώνοντας δεν ξεπεράσουν αυτή την προσκόλληση με τη μάνα και γίνονται ενήλικοι άνδρες που ακόμη είναι προσκολλημένοι στη μάνα τους θεωρείται ότι έχουν αυτή τη διαταραχή που ο Φρόιτ ονόμασε Ιδιπόδιο σύμπλεγμα, φυσικά αυτή η διαταραχή δεν υπάρχει. Στα επίσημα εγχειρίδια διάγνωση δεν υπάρχει στον DSM αυτή η διαταραχή. Είναι ψυχαναλυτικό όρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δυστυχώ υπάρχουν γύρω μα τέτοιοι άνθρωποι και γυναίκε υπάρχουν, οι οποίε είναι προσκολλημένε είτε στον πατέρα του είτε στη μητέρα του. Ο Γιούγκ είχε εισηγηθεί τον, τον τίτλο σ, ε, ε, Σύνδρομο τη ηλέκτρα για τι κόρε που είναι υπερβολικά προσκολλημένε με του παρατεράδες του και είναι πλατωνικά ερωτευμένε με του πατεράδε του και προσκολλημένε στο φουλ και δεν έχουν χώρο στην καρδιά τους για να αγαπήσουν τον άντρα τους. Ε, αυτή η κατάσταση στη σύγχρονη ορολογία της ψυχολογίας ονομάζεται συναισθηματική αιμομιξία και με απλά ξεκάθαρα ελληνικά λόγια είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία το αγόρι είναι πλατωνικά ερωτευμένο με τη μάνα του, το κορίτσι είναι πλατωνικά ερωτευμένο με τον πατέρα τη ή το κορίτσι είναι ε, πολύ 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 στενά συνδεδεμένο με τη μάνα τη. Και δεν μπορούν να βάλουν τον, ερω... τον εαυτό τους, και τον ερωτικό του σύντροφο πάνω από τη συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μητέρα ή με τον πατέρα. Δυστυχώ συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Την ευθύνη τη φέρουν αποκλειστικά οι γονεί. Από το γονιό εξαρτάται αν θα δημιουργηθεί συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση μεταξύ του και του παιδιού του. Από το γονιό εξαρτάται αν θα αναλάβει την ευθύνη του εαυτού του και θα είναι ένα σοβαρό άνθρωπο που δεν θα φορτώνει τον εαυτό του σε άλλου. Και τα παιδιά όμω, όταν ενηλικιωθούν, και όταν ε, ενημερωθούν και όταν αρχίσουν να βιώνουν στη ζωή τους τις οδυνηρές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια άρρωστη προσκόλληση με τη μάνα τους, μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους, να αναγνωρίσουν από μόνοι τους την αρρωστημένη κατάσταση την οποία βιώνουν και να ζητήσουν βοήθεια. Ο φίλος σου αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζει ότι η κατάσταση δεν είναι υγιής. Δεν το αναγνωρίζει. Σε βγάζει σε ένα τρελή. Η μάνα σου προφανώς δεν έχει παρόμοιες εμπειρίες Ευτυχώ, δεν σε έχει τύχει κάτι παρόμοιο και υποτιμά τον κίνδυνο. Θα σου πω με όλη μου την, την ειλικρίνεια ότι έχω δει πολλέ γυναίκε οι οποίε όταν βρισκόντουσαν στη δική σου θέση να έχουν απλό σχέση με κάποιον, προβληματίζονταν για το αν θα βελτιωθούν τα πράγματα και σκέφτονται: Άμα παντρευτούμε, άμα κάνουμε παιδιά, θα θέλει τα παιδιά του, θα ξεκολλήσει από τη μάνα του, θα οριμάσει, θα καταλάβει ότι η μάνα του είναι προβληματική, θα καταλάβει ότι το δέσιμο του είναι προβληματικό. Και τι είχα μετά, 20 χρόνια μετά, 30 χρόνια μετά, να κλαίνε και να ολοφύρνονται στο γραφείο μου και να μου λένε ότι έχουν καταστρέψει τη ζωή του, ότι έχουν. Σπαταλήσει δεκαετίε από τη ζωή του προσπαθώντα να διεκδικήσουν έναν άνθρωπο που ποτέ δεν θα μπορούσαν να έχουν γιατί η καρδιά του ήταν δοσμένη εκ των προτέρων στη μητέρα, στη μαμά, στη μάμα, στη μάνα. Δεν είμαι εναντίον τη μητρική αγάπη. Και εγώ έχω μάνα και την αγαπάω, και εγώ είμαι μάνα και νιώθω ότι με αγαπάνε τα παιδιά μου. Δεν είμαι εναντίον τη αγάπη προ τη μητέρα, τη φυσιολογική αγάπη προ τη μητέρα. Εδώ μιλάμε για την αρρωστημένη προσκόλληση για την υπερβολικά στενή σχέση μεταξύ μητέρα και γιου. Άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει την ερωτική του ζωή και εξακολουθεί να είναι παντελώς τυφλός ως προς τα λαττώματα της μάνας του, είναι ανώριμος για να κάνει σοβαρή σχέση μαζί του. Η φυσιολογική αντίδραση ενός γιου που μπαίνει στην εφηβεία, όχι που ενηλικιώνεται. Αν ένα αγόρι έχει φυσιολογική σχέση με τη μάνα του. Δηλαδή είναι απλώ σχέσει μεταξύ μητέρα και γιου. Τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχει άλλο κόλλημα και άλλο δέσιμο. Με το που θα μπει στην εφηβεία θα αρχίσει να αφισβητεί τη μάνα του. Θα αρχίσει να αφισβητεί την αυθεντία τη μάνα του. Θα αρχίσει να, να αφισβητεί την παντογνωσία τη μάνα του. Θα επαναστατεί έναντι στη μάνα του και έναντι στον πατέρα του. Επειδή τώρα μιλάμε όμω για σχέσει μεταξύ μητέρα και γιου. Θα την απορρίψει τη μάνα του. Θυμάμαι ο γιο μου όταν ήταν στι αρχέ τη εφηβεία, τι δε σούρνε, Τι δεν μου λέγε. Αφισβητούσε τη... τον τρόπο ζωή μου. Θεωρούσε ότι δεν ήμουν καλή μητέρα γιατί δεν ήμουν συμβατική μητέρα. Μου λέγε: Δεν είσαι σαν τι άλλε μανάδε οι οποίε βάφονται, στολίζονται, χτενίζονται και περιμένουν τα παιδιά να τα πάρουν έξω από το σχολείο. Δεν είσαι σαν τι άλλε μανάδε που κάνουν αυτό που εσύ δεν το κάνει. Ε, έχω δεχθεί πολύ μεγάλη απόρριψη από το γιο μου και όσο μου έδινε αυτή την απόρριψη, τόσο πολύ χαιρόμουν γιατί έλεγα: Ευτυχώ που δεν είναι μαμάκια. Ευτυχώ που δεν με έχει, που δεν είναι εντό εγωγικών ερωτευμένο πλατωνικά μαζί μου και ό,τι κάνω να το θεωρεί τέλειο και να μην με αφισβητεί σε τίποτα. Τώρα που ο γιο μου είναι προ το τέλο τη εφηβεία, είναι πολύ καλύτερε οι σχέσει μα, δηλαδή πλέον δεν με αφισβητεί. Μου λέει πολύ συχνά ότι εσύ, μα έχει διαφορετικό τρόπο σκέψη από εμένα. Κάποια πράγματα που κάνει μου αρέσουν πολύ, κάποια άλλα πράγματα που κάνει εγώ δεν θα τα έκανα στη θέση σου, αλλά δεν προσπαθώ να σου επιβάλλω να αλλάξει όπω προσπαθούσα όταν ήμουν μικρότερο, που δεν καταλάβαινα την ελευθερία που έχει και εσύ να ζήσει τη ζωή σου όπω θέλει και να τη ζει διαφορετικά από εμένα. Με την κόρη μου, καυγάδε που κάναμε και κάνουμε και ακόμη θα κάνουμε, ειδικότερα όταν ήταν 13, 14, 15, ό,τι τη έλεγα ήταν λάθο. Ό,τι ό,τι έκανα δεν τη άρεσε. Το αφισβητούσε και εγώ χαιρόμουν και έκανα πάρτι και λέω ναι. Ναι, έχω παιδιά φυσιολογικά που περνούν φυσιολογική εφηβεία, και που καταλαβαίνουν ότι η μάνα τους δεν είναι θεός και που δεν νιώθουν ενοχές να επαναστατήσουν έναντι τη μάνα τους και που περνούν τα φυσιολογικά στάδια ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης της εφηβείας που αυτά είναι η αμφισβήτηση των προτύπων των γονέων και η αμφισβήτηση των ειδόλων των γονέων. Μιλάμε για συναισθηματική ορίμανση. Ο φίλος σου δεν έχει μπει καν στην εφηβεία. Γιατί ένας έφηβος που έχει φυσιολογική και υγιή σχέση με τη μάνα του θα την αμφισβητήσει. Ό,τι και να γίνει. Γιατί οπωσδήποτε η νέα γενιά έχει διαφορετικά μυαλά από του προηγούμενου και σίγουρα δεν θα συμφωνούνε με, συμφωνούνε με όλα όσα κάνουμε ή με όλα όσα λέμε και επίση δεν έχουν και τη δικιά μα την πείρα η νέα γενιά, τη μεγαλύτερη γενιά, μιλάω ω μητέρα αυτή τη στιγμή. Οπότε ίσω κάποια πράγματα που εμεί πάθαμε και μάθαμε να πρέπει να πάθουν και αυτοί για να τα μάθουν και κάποια άλλα πράγματα που εμεί τα ξέρουμε έτσι, αυτοί θα τα μάθουν αλλιώ και θα είναι οκ, okay, γιατί είναι δικιά του η ζωή. Φύγε κόρη μου να σωθεί. Φύγε να σωθεί, σοβαρά όμω. Φύγε να σωθεί. Φύγε να σωθεί γιατί πάσχει από μητέρα ο φίλο σου και δεν θα γιατρευτεί από τι σχέσει σα. Μόνο του θα θέλει να γιατρευτεί, άμα φάει τα μούτρα του. Φεύγοντα εσύ, θα φάει τα μούτρα του μια φορά. Μπορεί και να καταλάβει κάτι, μπορεί και να μην καταλάβει. Μπορεί να καθίσουν μαζί με τη μαμά και να λένε: δεν ήταν καλή αυτή. Α, αυτή δεν μα έκανε. Να βρουν άλλη που να του κάνει, να βρουν θύμα, δηλαδή, να του ανέχεται. Μακριά. Από συναισθηματικά αιμομηχτικέ σχέσει μάνα και γιου. <ς τίπος> <χάκι> 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 Φιλιά. <χάκι> Καλό βράδυ.